Μεγάλες καταστροφές σε θερμοκηπιακές καλλιέργειες, σε άρβη, ψαρή, φοράδα και κάστρι προκάλεσαν οι θυελλώδεις άνεμοι, εντάσσεως ως και 11 μποφόρ. Ο τηλεοπτικός φακός βρέθηκε σε παραθαλάσσιες περιοχές του Δήμου Βιάνου και συγκεκριμένα στις τοποθεσίες Λατόμια και Τραπέζα, όπου οι θυελλώδες άνεμοι σάρωσαν αρκετά θερμοκήπια. Τη νύχτα φύσηξε πάνω από 12 μποφόρ, μου διέλυσε 5,5 στρέμματα. Αγκούρια, καλλιέργεια αγκούρια που ήταν στο φουλ έκοβα τώρα, φουλ τη σεζόν. Το ένα είναι αυτό, το άλλο είναι εδώ από πάνω, θα το δείτε τώρα. Ολική καταστροφή. Πόσο εκτιμάτε τη ζημιά? Πάνω από 100.000 ευρώ. Δεκάδες στρέμματα θερμοκηπιακών καλλιεργειών μεταξύ των περιοχών, άρβες και ψαρής φοράδας υπέστησαν μεγάλες ζημιές με τους αγρότες να βρίσκονται σε απόγνωση. Ένας αέρας δυνατός. Φοβόμαστε το χιόνι την παγωνιά, ο παγετός δεν μας έκανε τίποτα, ήρθε ο αέρας και καθαρίζει. Το κακό ξεκίνησε τη νύχτα και συγκεκριμένα γύρω στις 4 η ώρα που οι ρηπές του ανέμου ήταν γύρω στα 13 μποφόρ. Η ζημιά είναι εδώ, δεν μπορώ να την υπολογίσει. Οι μπανάνες αυτές ήταν να μπουν σε παραγωγή τώρα την άνοιξη. Ήταν γύρω στους 4-5 τόνους μπανάνες. Τα κούρια, αυτά είναι, μπήκε ο αέρας μέσα, είναι ένα στρέμματο θερμοκήπιο, τα δύο κομμάτια, τα οποία είναι και αυτά καταστραμμένα. Ολοκληρωτικά έχουν καταστραφεί τουλάχιστον πάνω από 10 στρέμματα στη συγκεκριμένη περιοχή θερμοκήπια. Συνολικά είναι κάπου 50. Γύρω στα 40 η περιοχή, είναι βέβαια και μικροζημιές της τάξης του 500 μέτρα, που ήδη οι άνθρωποι μόνοι τους τα έχουν επισκευάσει τώρα για να σώσουν και ό,τι μπορούν. Οι καταστροφές αφορούν κυρίως θερμοκήπια μπανάνας και αγκουριών, ενώ αντίστοιχες καταστροφές σημειώθηκαν το 2014 και 2016 στην ευρύτερη περιοχή. Τις επόμενες μέρες, κλιμάκιο του ΕΛΓΑ θα προχωρήσει σε αυτοψία για την καταγραφή των ζημιών. Ήρθα το πρωί, κατευθείαν με πήραν οι εργάτες τηλέφωνο, μου είπαν ότι έχει πάρει τα θερμοκήπια και όπως βλέπετε έχει ρίξει τους στυλούς της ΔΕΗ. Πίσω μας βλέπετε μια καλλιέργεια υπαίθριας μπανάνας, η οποία έχει καταστραφεί ολοσχερός. Όλη η παραγωγή είναι στο έδαφος. Μεγάλες ζημιές καταγράφηκαν και σε θερμοκήπιο με πιπεριές στα σώπατα Βανιάς Ιεράπετρας. Το ρίξε κάτω, έγινε το θερμοκήπιο σαν τη φυσαρμόνικα, τα δυο τόλ τα έχει, όπως βλέπετε, τα έχει ρίξει κάτω. Δεν ξέρω πόσο μπορεί να κοστίσει εμάς, αλλά η ζημιά τώρα δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να υπολογίσουμε ζημιά, διότι είναι τα φυτά μέσα, δεν είναι μόνο η κατασκευή, είναι τα φυτά μέσα τα οποία έχουν στρεσαριστεί, στρεσαρίζονται και συνεχώς και δεν ξέρουμε καθόλου τι θα γίνει, δηλαδή αν θα μπορούμε να τα καλλιεργήσουμε. Την ίδια ώρα στην πρώτη δεκάδα των πιο ανεμοδαρμένων περιοχών της χώρας φιγουράρει και η Κρήτη, όπου κατά τόπους η σφοδρότητα ήταν τέτοια που οι θυελλώδεις άνεμοι άγγιξαν τα 10 μποφόρ και οριακά τα ξεπέρασαν. Στα 103 χιλιόμετρα την ώρα στη Φινοκαλιά Λασιθίου, στα 98 χιλιόμετρα στην Ιεράπετρα και στα 89 χιλιόμετρα την ώρα στον Πλαγιά Ρεθύμνου.